Μια φορά και ένα καιρό υπήρχε ένας βασιλιάς που ήταν στο παλάτι του. Και ήταν πολύ ευτυχισμένος και είχε όλα τα καλά. Ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Θέλετε το παίρνανε αμέσως. Τις διαταγές τους μεγαλειώσατε. Να, πάρτε μου αυτό. Μια μέρα, όμως μια μέρα ο βασιλιάς ήταν άκερτος. Πάρτε το από μπροστά μου. Είστε καλά. Καλά. Θα πείτε μόνο αυτό το σιροπάκι. Κυρία Δεψά. Ο βασιλιάς δεν έγινε καλά με τίποτα. Ώσπου μια μέρα πέρασε από κοντά του ένας γέρος που ήταν σοφός. Βασιλιά μου, για να γίνεις καλά πρέπει να σου πάρω το πρώτο ψωμί. Ο βασιλιάς ζήτησε το πιο γλυκό ψωμί να του φέρουν. Βασιλιά μου, αυτό είναι το πιο γλυκό ψωμί του κόσμου. Πάρτε το από εδώ. Δεν είναι γλυκό. Μεγαλύτερο. Δεν είναι γλυκό. Καλά. Να φας. Θα φας το πιο γλυκό ψωμί. Θα πρέπει να έρθεις μαζί μου. Για να φας το πιο γλυκό ψωμί. Για τρεις μέρες. Για τρεις μέρες. Για να κάνεις.
περάσει ο όρκης του Θεού. Ο βασιλιάς συμφώνησε να πάει και τη Μάρθα. Να πάει. Να πάει για τρεις μέρες μαζί. Έβγαλε. Έβγαλε τα βασιλιάτικα. Έβγαλε τα βασιλικά. Τα βασιλικά ρούχα και φόρεσε τα φτωχά. Και τώρα. Και τον ακολούθησε. Περπάτησαν ως που έφτασαν στο χωράφι. Πάρε το δρεπάνι και πέσε το χωράφι. Έτσι ο βασιλιάς θέρισε όλο το σιτάρι. Πραγματι ο βασιλιάς τα θέρισε και τα φόρτασε στην πλάτη του. Αφού το χώρισε. Το χώρισαν το σιτάρι. Το σιτάρι. Το πήγαν στο μήλο για να το αλλάσει. Αλλές. Τώρα. Τώρα θα ζυμώ. Θα ζυμώσουμε αυτή το ψωμί. Το αλεύρι. Το αλεύρι. Για να γίνει. Για να γίνει ψωμί. Περίμενε. Τώρα. Πράγματι, ο βασιλιάς ζύμωσε το αλεύρι και έκανε ένα ψωμί. Ο βασιλιάς έπρεπε... Ήτανε... Πολύ κουρασμένο. Αλλά έπρεπε να ψηθεί το ψωμί. Έτοιμο, βασιλιά, το ψωμί. Και έφαγαν το ψωμί και ο βασιλιάς ευχαριστήθηκε. Τώρα βασιλιά μου έγινες καλά. Όχι. Μπορείς να πας. Μπορείς να πας στο Πάλα. Κάστορο σου και να μην τα περιμένεις όλα τους άλλους. Να δουλεύεις. Να δουλεύεις κι εσύ. Θα κάνω. Θα κάνω. Ό,τι μου λες. Ο βασιλιάς γύρισε στο παλάτι του. Ακολούθησε τις συμβουλές του γέρου. Και από τότε ζήσανε αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.